Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 13 χρόνια ο θεσμός. Πώς αποτιμάτε? Καταρχάς, σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Με μεγάλη χαρά είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπώντας ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 13 χρόνια με σκοπό να φέρει κοντά τον Έλληνα παραγωγό με τον τελικό καταναλωτή. Η διασύνδεση του πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που αυτή τη στιγμή γίνεται μια αναδιάρθρωση πηγαίνοντας στην επόμενη δεκαετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Fraport και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης που είχαμε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα μέρος του προγράμματος, ένα μέρος μάλλον των γεύσεων στο Διεθνές Ταξιδιωτικό Κοινό του Αεροδρομίου και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε πάλι στη Θεσσαλονίκη την επόμενη χρονιά ή την μεθεπόμενη, ώστε να ξανακάνουμε αυτή την εκδήλωση. Δώστε μας μερικά στατιστικά μέχρι τώρα, πόσοι συμμετέχουν, πόσα σύμφωνα έχουν υπογραφεί και τι βλέπετε από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι στο πρόγραμμα ενταγμένα 1.300 περίπου ξενοδοχεία. Έχουν τοπικά σύμφωνα με 53 περιοχές και κάθε περιοχή έχει πιστοποιημένους παραγωγούς όπου μέσω μιας διασύνδεσης που γίνεται με τους τοπικούς παραγωγούς μέσω της πλατφόρμας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μπορεί ο Έλληνας ξενοδόχος και σύντομα ο καταναλωτής να δει ποιο προϊόν μπορεί να αγοράσει από ποιο παραγωγό και από ποια περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ.